Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγο, συγγραφέα, YouTuber, ψυχοεκπαιδεύτρια και μητέρα. Χθες, ή μάλλον προχθέ, ανέβασα ένα βίντεο στο κανάλι μα στο YouTube, το ψυχοεκπαιδευτικό, το οποίο προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα αν ο διεθνού φήμη Έλληνα Στέφανος Στέφανο Τσιτσιπά είναι τελικά ένα παλιό παιδό που δεν σέβεται τους γονείς του. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα συμπεριλάβω το σύνδεσμο του βίντεο που έγινε με αυτό τον τίτλο. Σήμερα έλαβα στα μηνύματα μου στο Instagram το εξής μήνυμα από ένα νέο παιδί το οποίο εργάζεται ως προπονητής τένις. Προτού διαβάσω το μήνυμα του παιδιού αυτού που είναι προπονητής τένις, θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο μου έστειλε μια διεθνούς φήμης Ελληνίδα πρωταθλήτρια όταν παρακολούθησε το βίντεο για το Τσιτσιπά. Με την γυναίκα αυτή έχουμε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Δεν θέλει το όνομά της να είναι γνωστό, μπορώ όμως να διαβάσω τι μου έχει γράψει σε σχέση με το βίντεο που σας ανέφερα. Θα βάλω τώρα να παίξει το βίντεο που έκανες για το τσιτσιπά μου γράφει. Είναι στην Αμερική η κοπέλα αυτή που έχει την έδρα της. Δεν ξέρω τι έχει σχολιάσει, αν και νομίζω πως σχεδόν γνωρίζω. Αλλά είναι εντελώς κακό, είναι βαθιά τοξικό, ακόμα και αν έχει την καλύτερη σχέση με το πρώτο περιβάλλον, να έχεις προπονητή, προπονήτρια, γονέα. Γιατί στο κόρτ ή σε όποιο άλλο γήπεδο βρίσκεσαι, είσαι αθλητής, αθλήτρια, δεν είσαι γιος ή κόρη. Από εκεί και πέρα παίζει τεράστιο ρόλο και κατά πόσο οι γονείς προπονητές λειτουργούν αρκισιστικά κακοποιητικά στο παιδί, κάνοντας προβολές. Ακόμα και αν δεν πρόκειται για μάνα ή πατέρα, υπάρχουν προπονητές και προπονήτριες που προσπαθούν να σε εξοντώσουν, είτε για να πετύχουν οι, ίδιοι, οι ίδιες, είτε απλά για να σε αποσυνδέσουν από κορμί και μυαλό, ελέγχοντας ακόμα και την ιδιωτική σου ζωή. Πάω να ακούσω το βίντεο. Ακούει το βίντεο ο φίλοι και μου γράφει. Συμφωνώ σε όλα. Συγχαρητήρια για κάθε τοποθέτηση. Στους Ολυμπιακούς του Παρισιού έπαιξαν σε κλέικορτ μια από τις πιο δύσκολες επιφάνειες. Τώρα οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να μεταβούν στα hard courts, τα καναδικά. Και μετά στα αμερικανικά, επίσης hard court. Αυτοί οι αγώνες είναι open. Είναι η πρόδρομη του US Open. Το τέταρτο Grand Slam Major είναι σαν να λέμε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη βαθμολογία και σε βοηθά στην παγκόσμια κατάταξη είναι ένας από τους τέσσερις πιο ιστορικούς τίτλους. Ο τίτλος για τον οποίο αγωνιζόταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς όταν έγινε το επεισόδιο που τάραξε την κοινή γνώμη. Όταν αλλάζει επιφάνεια στο τέννη, αλλάζει και η στρατηγική γιατί η μπάλα αποκτά άλλη επιτάχυνση ή επιβράδυνση. Το τέννη, εκτό από αντοχή, απαιτεί και στρατηγική. Μπορεί το παιχνίδι να αλλάξει ακόμα και όταν θεωρείται χαμένο. Αν ο αθλητή δεν μπορεί στην προπόνηση να βρει πρόσφορο έδαφο στο προπονητικό του team, είναι σχεδόν βέβαιο πω το παιχνίδι είναι χαμένο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τοξικέ σχέσει. Τη έγραψα ότι όλα αυτά που μου γράφει, τι πιο εξειδικευμένε πληροφορίε για το τέννη, δεν τι είπα όλε, επειδή δεν γνωρίζω από τέννη. Είμαι άσχετη από αθλητισμό. Είπα άλλα πράγματα. Τη λέω αυτά που έχουν να κάνουν με τη δική μου επιστήμη. Μου γράφει όλα τα συνέδεσε όπω έπρεπε. Καταρχά, είπε στο κορυφαίο ότι οι γονεί δεν πρέπει να έχουν καμιά σχέση προπονητικά με το παιδί, σύν τα υπόλοιπα. Εγώ ένιωσα σαν να άκουγα μια αθλητική ψυχολόγο. Τόσο υπέροχα τοποθετήθηκε. Είναι βαθιά απελευθερωτικό αυτό το βίντεο. Για του φίλου που βρίσκονται εδώ και χρόνια στο κανάλι μα στο YouTube, η φίλη που γράφει από την Αμερική είναι η φίλη που χρησιμοποιεί το ψευδόνυμο Jacques Alexander. Εσύ, που δεν γνωρίζει από αθλητισμό, είσαι αληθινή προπονήτρια. Ξέρει γιατί, Γιατί ακούς την καρδιά του άλλου, όπω κατάλαβε τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο αθλητή. Οι αληθινοί προπονητέ και οι αληθινέ προπονήτριε ακούνε του αθλητέ και τι αθλήτριε. Αν δεν έχουν αυτή την ικανότητα, όσε επιτυχίε και να φέρουν, μόνο κακοποιούν. Είσαι λοιπόν coach, μου λέει. Λοιπόν, αυτά από τη φίλη του καναλιού, πως είστε στο κανάλι γνωρίζετε τα βαθιστόχαστα σχόλιά της, η οποία εκτός από νομικός, εκτός από διπλωμάτης ανωτέρου επίπεδου, είναι και διεθνούς κλάσεις αθλήτρια. Λοιπόν, αυτό το, το μήνυμα από τη Jacques, το πήρα χθε. Σήμερα μου γράφει ένα νεαρό παιδί, το οποίο δεν το γνωρίζω, το ακολούθησα όμως, ο οποίος μου γράφει για σκοπούς προστασίας του προσώπου του, δεν θα αποκαλύψω το όνομά του. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα πολύ να δείτε δύο βίντεο από έναν προπονητή, ο οποίος έχει και δημοσιότητα και τον βλέπουν πολλά παιδιά και έφηβοι. Έχει να κάνει με τον τσιτσιπά το θέμα και επειδή είμαι και εγώ προπονητής, ενώ μεταξύ το παιδί που μου γράφει είναι προπονητής τένις, όχι προπονητής άλλων αθλημάτων, και έχω καθημερινή συναναστροφή με παιδιά μικρά και μεγάλα, και με εξοργίζει τοποθέτησή του, θα ήθελα πολύ τη γνώμη σας και ένα σχολιασμό σε κάποιο βίντεο, πιθανότατα πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, αν σας είναι εύκολο. Και μου στέλνει δύο βίντεο από το TikTok. Η αλήθεια είναι ότι μπήκα στο TikTok, είδα τα βιντεάκια, τα παρακολουθήσα, τα κατέβασα κιόλας για να σας τα παραθέσω κι εσάς, ε, δεν γνωρίζω το πρόσωπο αυτό, δεν γνωρίζω τι είδους προπονητής είναι, αν και στο προφίλ του, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι είναι προπονητής πολεμικών τεχνών. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, μπορεί να είναι TikTok famous, αλλά δεν τον γνωρίζω. Είναι εξαιρετικά καλή ευκαιρία να χρησιμοποιήσω τα βιντεάκια του, αυτούσια όπως τα έχει ανεβάσει στο TikTok, θα τα παραθέσω εδώ δίπλα στην οθόνη, να τα ακούσουμε λεπτό προς λεπτό, φράση προς φράση και να τα σχολιάσω, να δώσω μία απάντηση ως ψυχολόγος. Ως ψυχολόγος, η οποία έφτιαξα το βίντεο που ανέβηκε το Σάββατο 10 Αυγούστου 2024 για το φαινόμενο της αντιπαράθεσης του Τσιτσιπά με τον πατέρα slash προπονητή του στο γήπεδο και τις αντιδράσεις που έχουν διάφοροι άνθρωποι στο ελληνικό ίντερνετ, στο κυπριακό ίντερνετ και άνθρωποι οι οποίοι θεωρώ πως αν είναι και προπονητές ή αν δηλώνουν προπονητές κάνουν ζημιά, κατά τη γνώμη μου πάντα, δική μου γνώμη, κάνουν ζημιά στις αντιλήψεις των αθλητών, των γονέων των αθλητών και γενικότερα στις αντιλήψεις της κοινωνίας. Θα καταλάβετε παρακολουθώντας μαζί μου τα βίντεο γιατί. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι περιέχει αυτό το βίντεο. Άρα ξεκινάει με τον ήχο απομονωμένο ώστε να ακούγεται ξεκάθαρα η πρόταση που δίνει ό,τι τσιτσιπάς τον πατέρα του, αυτό που του λέει, γαμίσου να πας να γαμηθείς, το οποίο είναι βρισιά. Εντάξει, μερικοί λένε ότι να σου πούν γαμίσου μπορεί να είναι ευχή η κατάρα, θεωρείται όμως βρισιά. Είναι βρισιά. Οκ, okay, συνεχίζουμε. Ομολογώ πως αυτό που έκανε ο Στέφανος τσιτσιπά στον πατέρα του, είχα σκεφτεί και εγώ να το κάνω πολλές φορές. Είχε σκεφτεί να το κάνει πολλές φορές, Wow. Εγώ δεν είχα σκεφτεί καμία φορά να το κάνω αυτό στον πατέρα μου παρόλο που είχα φάει το ξύλο της αρκούδας. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Αυτός ο κυρίος που είναι προπονητής όπως μου είπαν, λέει ότι είχε σκεφτεί πολλές φορές να πει στον πατέρα του γαμίσου να πας να γαμηθείς. Αλλά τι έγινε? Αλλά η δική μας οι γιατί ανήκω στη σειρά του 74, τη λεγόμενη Gen X που λέμε. Α, είναι ένα χρόνο με μεγαλύτερος από μένα. Τι έκαναν οι δικοί μας οι γονείς? ε, οι δικοί μας οι μας είχαν δώσει έτσι υπερφυσικές δυνατότητες. Υπερφυσικές δυνατότητες. Εγώ ξέρω ότι μας έχουν δώσει πολύ ξύλο. Τι υπερφυσικές δυνατότητες είχα δώσει τον κύριο. Μας έκαναν να βλέπουμε το μέλλον. Ακόμα δηλαδή και στη σκέψη αυτή ε, ένιωθες, ε, ένιωθα ένα, ένα που έπιανε όλο αυτό το κομμάτι εδώ πέρα ας πούμε και έβλεπε μπροστά στο μέλλον πραγματικά το τι θα συμβεί μετά αν πει κάτι τέτοιο στον πατέρα σου. «Ω, oh, πρέπει να έχει φάει πολλές φορές ξύλο, πάρα πολλές φορές ξύλο, να του δημιουργήθηκε το τραύμα και γι' αυτό μόνο στη σκέψη να εξυβρύσει τον πατέρα του, τον έπιανε μουδιασμα». «Ουάου, wow, πρέπει να έχει φάει παρα, πάρα πολύ ξύλο αυτός ο άνθρωπος, λυπάμαι, λυπάμαι». «Ελπίζω η στάση που έχει απέναντι στη ζωή να είναι να μην κακοποιούμε τους νεαρούς ανθρώπους, αλλά να τους ενθαρρύνουμε, για να δούμε». Στο δεύτερο βίντεο φαίνεται η στάση του φυσικά. Το... Oh, νοσταλγία. Έχει νοσταλγία. Έχεις νοσταλγία για το γεγονός ότι κόντευε να σε πιάσει από πληξία, ένα μουδιασμα στην πλευρά σου, μόνο στη σκέψη να εξυβρίσεις τον πατέρα σου και είχες και σκέψη να εξυβρίσεις τον πατέρα σου. Το γεγονός ότι είχες σκέψεις να εξυβρίσεις τον πατέρα σου σημαίνει ότι μέσα σου είχες πάρα πολύ θυμό για τον πατέρα σου. Θα δούμε στο επόμενο βίντεο γιατί είχε θυμό για τον πατέρα του. Τα λέει μόνο του. Ευχαριστώ πάντω, Ρε Πατέρα. Μάλιστα, ευχαριστεί τον πατέρα του γιατί τον είχε ξυλοκοπήσει τόσο άγρια, τόσε πολλέ φορέ, ώστε και μόνο στη σκέψη ότι θα τον έβριζε, τον έπιανε σύγκριο. Μάλιστα. Και νιώθει νοσταλγία για την κακοποίηση. Αυτή την περίοδο στο κανάλι μα στο YouTube που είναι ψυχοεκπαιδευτικό. Διαβάζω το βιβλίο του Έριχ η καρδιά του ανθρώπου, όπου Eric Fromm στο βιβλίο αυτό περιγράφει από κοινωνιολογική και ψυχολογική σκοπιά την ανθρωπινή κακία. Και μιλάει για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ευχαριστούνται να σκέφτονται αρνητικά πράγματα και νιώθουν νοσταλγία να σκέφτονται τα τραύματα τους. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο. Πάμε τώρα να δούμε και το δεύτερο. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε και το δεύτερο βίντεο. Αυτό είναι μεγαλύτερο είναι 6 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Ξεκινάει με τον τίτλο «Με κούρασαν οι δικαιολογίε. Θαυμαστικό. Εσύ δεν φταίς πουθενά». Ξαναλέω, το όνομα του Handler είναι Σίφιου George και είναι από το TikTok. Πάμε να δούμε τι λέει. Κουραστήκαμε. Το καταλαβαίνετε. Έχουμε κουραστεί σε αυτόν τον παλιό ευαίσθητο κόσμο που έχετε φτιάξει. Έναν κόσμο γεμάτο αδυναμία παντού. Και τη δικαιολογία στο στόμα τη δικαιολογία στο στόμα, να βγαίνουμε να υπερασπιστούμε δηλαδή απλά πραγματάκια, το πώ πρέπει ας πούμε, το παιδί να σέβεται τον πατέρα του και τη μάνα του, ακόμα και αν αυτοί έχουν κάνει κάποια λάθη, δεν, δεν ρε, να πλακώνει τα μπινελίκια του δικού σου. Λοιπόν, έχει κουραστεί ο άνθρωπο. Θεωρεί ότι ζει την απόλυτη παράνοια επειδή βγαίνουν στο ίντερνετ και αυτός και κάποιοι άλλοι σαν και αυτόν να υπερασπιστούν την απλή αλήθεια ότι δεν πρέπει να πλακώνεις τους γονείς σου στα μπινελίκια έστω και αν έχουν κάνει κάποια λάθη και λέει ότι αυτός ο κόσμος τον οποίο έχουμε φτιάξει και είμαι σίγουρη ότι θεωρεί υπεύθυνου και τους ψυχολόγους για αυτόν τον παλιό κόσμο είναι ένας κόσμος γεμάτος αδύναμους ανθρώπους. Κρατήστε λίγο αυτό γιατί είμαι σίγουρη ότι όταν ήταν ο πατέρας του νέος άνθρωπος δεν υπήρχαν οι ψυχόλογοι όπως υπάρχουν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε. Κανένας. Κανένας δεν δικαιώταν να το κάνει αυτό το πράγμα. Πόσο πιο απλά δηλαδή μπορούμε να το πούμε αυτό. Ρωτάω πόσο πιο απλά. Φταίνει ε, για όλα οι γονείς και ό,τι πάρεις από το σπίτι. Όχι ρε, εσύ τι κάνεις. Δεν κατάλαβα. Εσύ που είσαι. Κοροϊδεύει τους ανθρώπους οι οποίοι αναφέρονται στην τραυματική κακοπιτική παιδική του ηλικία για να εξηγήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο παρόν. Να δηλασεις, τι κάνεις, <συμπάνε> κι αν δεν είσαι μικρός, να σου πω «ΟΚ, okay. θα σε επηρεάσει για ένα σημείο, <συμπάνε> πας 18, 19, 20, 25, αυτό θα καθορίσει τη ζωή σου». Λοιπόν, να εξηγήσουμε στον κύριο, ο σίγουρα δεν είναι ψυχολόγος, ούτε αναπτυξιολόγος, ούτε επιστήμονας που έχει να κάνει με την ανάπτυξη του ανθρώπου, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να εξελίσσεται δομικά μέχρι τα 28 χρόνια στα αγόρια και τα 26 χρόνια στα κορίτσια. Οπότε παρόλο που σε κάποιες χώρες οι έφηβοι θεωρούνται ενήλικες στα 18 και σε κάποιες άλλες χώρες οι πολιτείες της Αμερικής θεωρούνται ενήλικες στα 21, ψυχοσυναισθηματικά, εγκεφαλικά, είναι έφηβοι μέχρι τα 28 τα αγόρια, μέχρι τα 26 τα κορίτσια. Είτε το δέχεται αυτό το επιστημονικό έβριμα των ευρωεπιστημών, είτε όχι. Άρα ένας 25χρονος, ένας 26χρονος άνδρας, ακόμη δεν έχει οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά. Άρα ακόμη επηρεάζεται βαθύτατα από τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε. Αν και στην περίπτωση του Τσιτσιπά την οποία συζητούμε, δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς μεγάλωσε, έχει να κάνει και με το πώς του φερόταν ο πατέρας του με το ρόλο του προπονητή του στο γήπεδο εκείνη την ώρα. Αυτό το οποίο πέρασες, σοβαρολογείς τώρα, η δικαιολογία συνέχεια στο στόμα. Είναι άλλο πράγμα να αναγνωρίζεις τις αιτίες των προβλημάτων σου και να αναλαμβάνεις δράση για να τα επιλύσεις και είναι άλλο πράγμα να χρησιμοποιείς ως δικαιολογία για συμπεριφορές συνεχιζόμενες προβληματικές το γεγονός ότι πέρασες μια άσχημη παιδική ηλικία. Αυτό που εξήγησα στο βίντεο που έκανα προχθές για το φαινόμενο Τσιτσιπά, για εκείνο το περιστατικό του Στέφανο Τσιτσιπά, είναι ότι ήταν μια αντίδραση του αυτόνομου νευρικού συστήματος το οποίο αυτόνομο νευρικό σύστημα προσπερνά τους πρόστιου με το οποίο λογούς. Προσπερνά τα πρέπει και τα μη. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όσο καλή διαπαιδαγώγηση και αν έχει, όσο καλές αρχές και αξίες και αν έχει, ξεσπάει. Μπλε, μπαίνει πλέον σε μια ζώδη συνθήκη με τον ίδιο τρόπο που ένα ζώο, όπως ο σκύλος μας, όπως ο γάτος μας, το οποίο το έχουμε εκπαιδεύσει ούτως ώστε να μην είναι επιθετικό εάν κάποια στιγμή νιώσει κίνδυνο γίνεται αυτόματα επιθετικό χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι ένα καλά εκπαιδευμένο ζώο και ο άνθρωπος ζώο είναι, τηλαστικό και έναν ψυχολόγο αγκαλιά και τα ζάναξ 10 εκατομμύρια ζάναξ το μήνα στην Ελλάδα το μεταξύ και έναν ψυχολόγο αγκαλιά και τα ζάναξ καταρχάς να πούμε στον κύριο ότι τα ζάναξ είναι συνταγογραφούμενα φάρμακα που δεν τα γράφουν ψυχολόγοι, δεν συνταγογραφούν φάρμακα ψυχολόγοι, τα συνταγογραφούν ψυχίατροι και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν ζάναξ, τα οποία είναι ηρεμιστικά φάρμακα, έχουν καθόλου έως και ελάχιστες εκφάνσεις θυμού. Άρα αυτό που λέει το να κρατάς το ψυχολόγο αγκαλιά και να πίνει ζάναξ, δεν ταιριάζει με τις Εκρήξη οργή, οποιοδήποτε είδου. Επειδή επιλέγετε κάποιοι να είστε αδύναμοι, και ξέρετε τι με πληγώνει περισσότερο, Αν και το έχω πει και, αν και, το έχω πει και στη συνέντευξη αυτό το πράγμα. Αυτό που με πληγώνει περισσότερο από όλα είναι να παίρνω μηνύματα και να λένε Α, είσαι όλα τα χρόνια δάσκαλα μέσα στον αθλητισμό και ε, ε, τι ωραία πρότυπα θα πήρε το από του γονεί σου. Ναι, πήρα πάρα πολύ ωραία πρότυπα. Το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, τον πληγώνει πάρα πολύ που ο πατέρας του Τσιπά δεν είναι αλκοολικός και ο δικός του πατέρας ήταν. Πήρα πολύ ωραία πρότυπα. Ο πατέρας μου πέθανε αλκοολικός σαν να πεθάνω του χρόνου εγώ, 51 χρονών. Λυπάμαι πολύ που ο πατέρας του πέθανε αλκοολικός. Ο αλκοολισμός είναι μια σοβαρή μορφής εξάρτηση, την οποία έχουν Άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Άνθρωποι κακοποιητικοί. Κανένας αλκοολικός δεν είναι καλός άνθρωπος και κανένας αλκοολικός δεν επιλέγει τυχαία τον αλκοολισμό. Αυτά είναι τα ευρήματα της επιστήμης. Εσείς φυσικά μπορεί να έχετε τα δικά σας, κύριε Προπονητά. Ο οποίος δεν ήταν κακός άνθρωπος. Ήταν αδύναμος άνθρωπος και... Όχι ένα άνθρωπο ο οποίο επιλέγει την εξάρτησή του από το γονεϊκό του ρόλο είναι κακό. Δεν είναι καλό. Και η αδυναμία δεν είναι δικαιολογία για να κακοποιήσει τα παιδιά σου. Καμία απολύτω. Είσαι αδύναμος να πα στο ψυχολόγο να ενδυναμωθεί, γιατί ναι, κύριε, οι ψυχολόγοι ενδυναμώνουν του ανθρώπου. Οι σωστοί ψυχολόγοι, οι ψυχολόγοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται ω λειτουργήμα αυτό που κάνουν. Ενδυναμώνουν του ανθρώπου και του βοηθάνε να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους, να τις υπερβούν, να σταματήσουν να είναι κακοποιητικοί προς τους άλλους και προς τον εαυτό τους. Ένας αλκοολικός άνθρωπος είναι de facto κακοποιητικός και προς τον εαυτό του, που δεν μας ενδιαφέρει, και προς τη γυναίκα του και προς τα παιδιά του και προς τον άνδρα της και προς τα παιδιά της. Δεν είναι καλός άνθρωπος ένας αλκοολικός. Σε καμία περίπτωση. Έπε, έπεσε σε αυτή τη ροπή. Εγώ το έχω αυτό το πράγμα μέσα μου. Γιατί έχω κάνει κι εγώ λάθη και προσπαθώ μέσα από τα λάθη μου να γίνω καλύτερο. Συγχώρησε τον πατέρα σου που ήταν αλκοολικό και σε κακοποιούσε, επειδή έχει κάνει κι εσύ λάθη και μέσα από τα λάθη προσπαθεί να γίνει καλύτερο. Στην τελευταία φορά που έλεγξα, οι άνθρωποι προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι μέσα από δημιουργικού τρόπου. Μέσα από ψυχοεκπαίδευση, μέσα από ψυχοθεραπεία, μέσα από φιλοσοφία. Μέσα από πνευματική άσκηση και εργασία δεν προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι κάνοντα λάθη. Ναι, εννοείται ότι ο άνθρωπο θα κάνει λάθη, αλλά ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα λάθη σου, αν είναι ένα τρόπο πνευματικό, ψυχοεκπαιδευτικό, φιλοσοφικό, ένα τρόπο αυτογνωσία, είναι αυτό που θα καθορίσει αν τα λάθη σου θα είναι προπομπό εξέλιξη ή χειροτέρευση. Όπω έκανε και εσύ λάθος, που με βλέπει τώρα και έχει λιγότερου ανθρώπου. Και πρέπει να βγει καλύτερο μέσα από αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο άνθρωπο να βγει καλύτερο μέσα από τον πόνο, την κακοποίηση και τη βία που προκαλεί σε άλλου ανθρώπου. Ο άνθρωπο μπορεί να βγει καλύτερο μόνο μέσα από σκληρό πνευματικό αγώνα. Μέσα από αυτοκριτική. Μέσα από εστίαση στον εαυτό του και στη βελτίωση του εαυτού του. Και όχι στο να λέει τους άλλους ανθρώπους αδύναμους και να τους θυμώνει επειδή παραδέχονται ότι τα τραύματα τους τους επηρεάζουν. Δεν είπα εγώ δηλαδή άντεγα στον πατέρα μου, ας πούμε. Και, και δικαιώται ο άλλος ότι μεταξύ να πει το ίδιο πράγμα που έχει είχε... Τι σχέση έχει αν εσύ δεν είπε στον πατέρα σου αντεγάμ. Εσύ δεν είπε στον πατέρα σου αντεγάμ γιατί σε σάπιζε στο ξύλο, ήταν αλκοολικό, ήταν απρόβλεπτο και μπορούσε να σε σκοτώσει αν του λέγε αντεγάμ. Επειδή εσύ δηλαδή δεν μπορούσε να πει στον πατέρα σου τότε αντεγάμ, δεν δικαιούται τώρα το οποιοδήποτε παιδί, όχι μόνο τσι τσιπά. και ο γιο μου, ο οποίο επίση είναι επιστήμονα στο σπορ και το αθλητισμό, ο γιο μου και τη προπονητική. Δεν έχω μιλήσει με τον γιο μου για το ζήτημα. Και ο γιο μου δικαιούται στα 27 του να μου πει γαμ, Αν πάω να μπλεχτώ στα πόδια του και του πρίξω τα αρχίδια και τον ενοχλήσω από την ενήλικη ζωή του. Δηλαδή, επειδή εσύ δεν μπορούσε να πει γαμ γιατί μπορεί να σε σκότωνε. Ναι. Δεν δίκαιο ούτε κανένα άλλο παιδί να πει αντεγάμ. Και εγώ το τσιτσιπά δεν τον γνωρίζω. Ούτε γνωρίζω το χαρακτήρα του, ούτε την προσωπικότητα του. Δεν είμαι φαν του τέννη. Δεν είμαι φαν του αθλητισμού. Έκανα έρευνα χθε για να κάνω το βίντεο. Δεν γνωρίζω ποιο είναι ο χαρακτήρα του. Αυτό που είπα στο βίντεο εχθέ είναι ότι είναι πολύ φυσιολογικό στα πλαίσια τη πίεση και τη ένταση του αγώνα και στα πλαίσια τη αντιδραστική βιαιότητα, όταν κάποιο επί μακρόν δεν σε ακούει τι του λε, και στο χθεσινό μου βίντεο, του οποίου ο σύνδεσμο υπάρχει στην περιγραφή αυτού του βίντεο, εξηγώ αυτά που είπε στη συνέντευξη του Τσιτσιπά, τα οποία μεταφράστηκαν λανθασμένα σε διάφορα sites. Εξήγησα για ποιο λόγο ίσω έπαθε αυτή την έκρηξη οργή, ο οποίο ίδιο αυτό αθλητή, είτε ο ίδιο έγραψε την απολογία. Είτε κάποιο ο οποίο χειρίζεται τι δημόσιε του σχέσει, δεν γνωρίζω, έγραψε, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X μία απολογία. Ξαναλέω, μπορεί να την έχει γράψει κάποιο που κάνει τι δημόσιε σχέσει του. Ξαναλέω, μπορεί ο Τσιτσιπά να είναι παλιόπαιδο. Δεν ξέρω. Όμω αυτή η συγκεκριμένη φάση δεν τον κάνει παλιόπαιδο. Ούτε το γεγονό ότι το είδαν εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίω. Μπορεί να είναι παλιόπαιδο αν γέννη. Και δεν με αφορά. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι δικό του ζήτημα. Αυτό που με αφορά και γι' αυτό το λόγο το συζητούμε στην ελληνική και στην κυπριακή κοινωνία, είναι ότι ξεπίδησαν διάφοροι οι οποίοι πήραν αφορμή από αυτό το περιστατικό για να επαναφέρουν παλαιούς τρόπους πειθαρχία και διαπαιδαγώγησης των παιδιών με το ξύλο, με το φόβο και την τρομοκρατία. Αυτό με ενδιαφέρει. Άρα εγώ δεν μπόρεσα να πω στον πατέρα μου αντεγάμεση γιατί να πεις. Καλώ ήρθατε το μεταξύ στα Πούπουλα και στα Μονακό και στα Ποδό και στα Ποκί. Μεγάλωσε στα Πούπουλα ο Τσιτσιπάς και στα Μονακό και στα Ποδό και στα Ποκί. Ο Τσιτσιπάς δούλεψε σκληρά ω πρωταθλητή από μωρό από πολύ νωρί και όταν πέτυχε τότε η οικογένεια του μαζί με αυτόν απόλαυσε τα Πούπουλα και τα Μονακό. Δεν ξέρω ποιο αθλήματο προπονητή είσαι. Αλλά στον πρωταθλητισμό κανείς δεν μεγαλώνει στα πούπουλα. Κανείς απολύτως. Δεν θα μπορούσε ούτε ο Τσιτσιπάς, ούτε ο Τεντόγλου, ούτε ο Μανόλο, ούτε κανένας άλλος αθλητής που διακρίνεται σε παγκόσμιους αγώνες να φτάσει στο επίπεδο πρωταθλητισμού που έφτασε μεγαλώνοντας τα πούπουλα. Μεγάλωσε με πολύ σκληρή προπόνηση, καθημερινή σκληρή προπόνηση και πειθαρχία. Εγώ προσωπικός ψυχολόγος θεωρώ ότι οι αθλητές αυτού του βεληνικούς έχουν μια πολύ δύσκολη ζωή και δεν θα επιθυμούσα τα δικά μου τα παιδιά να γίνουν αθλητές αυτού του βεληνικούς. Πώς γίνεται όμως κάποιο να δηλώνει προπονητή και να μην αντιλαμβάνεται ότι ο Τσιτσιπάς δεν μεγάλωσε στα πουπουλά. Άλλο τα εκατομμύρια που έβγαλε μετά που κέρδισε τίτλους. Πριν μου το παρουσιάζετε και σαν κακοποιημένο, α και καλά. Πλα... Κακοποιημένοι είναι μόνο όσοι δεν έχουν χρήματα. Κακοποιημένοι ψυχολογικά και σωματικά μπορούν να είναι μόνο όσοι μεγάλωσαν με φτώχεια και οι πατεράδε του ήταν αλκοολικοί και του έδερναν. Αυτοί που μεγάλωσαν χωρί φτώχεια δεν μπορούν να είναι κακοποιημένοι. Αυτοί που μεγάλωσαν με γονεί γνωστού στην κοινωνία δεν μπορούν να είναι κακοποιημένοι. Δυσκολεύομαι να καταλάβω αυτό το σκεπτικό. Πλάκα μα κάνατε. Στην πλευρά τη ιστορία των αθλητών και των ανθρώπων που. Αλλά. Πλάκα μα κάνατε. Όχι, δεν κάνουμε πλάκα, σοβαρά μιλάμε. Τώρα να δούμε τι θα πει. Στην πλευρά τη ιστορία των αθλητών και των ανθρώπων που μάχονται και έχουν παλέψει με του δαίμονέ του, εγώ θα είμαι με αυτού οι οποίοι δεν είχαν κανέναν δίπλα του. Εσύ θα είσαι με αυτού που δεν είχαν κανένα δίπλα του. Άρα, εσύ έχει ένα προσωπικό παράπονο ότι ο πατέρα σου ήταν αλκοολικός και δεν ήταν δίπλα σου, Άρα εσύ θα είσαι με αυτού που δεν είχαν κανένα δίπλα του και αν κάποιοι είχαν κάποιο δίπλα του ο οποίο του κακοποιούσε, εσύ θα είσαι εναντίον του, δεν θα είσαι με τη δική του πλευρά γιατί εσύ δεν είχε κανένα δίπλα σου. Φοβερά πνευματικό σκεπτικό. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Έχουμε δύο Ολυμπιονίκη οι οποίοι κλαίγανε, κλαίγανε τι τάσει βαρών. Που δεν είχαν. δούλευαν δου, δου, οικοδομή για να πάνε προπόνηση. Υπήρχε ανέχεια αυτό και δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή βία από αυτό το πράγμα. Με... Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή βία από τη φτώχεια και την ανέχεια. Σοβαρά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή βία από τη φτώχεια και την ανέχεια. Τι ακούω. Με πιο σκεπτικό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή βία από τη φτώχεια και την ανέχεια. Εγώ γνωρίζω ότι η μεγαλύτερη μορφή βία είναι να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Σοβαρέ μορφέ βία είναι να βιάσει έναν άνθρωπο. Σοβα, Σοβαρέ μορφέ βία είναι να κακοποιήσει αγρίω ψυχολογικά έναν άνθρωπο. Όχι να είσαι φτωχό. Σε, σε ποιο κόσμο ζούμε που η φτώχεια θεωρείται κακοποίηση. Δεν λέω να είναι φτωχοί άνθρωποι και θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθούμε για να καλυτερεύσουμε την ποιότητα τη ζωή μα. Αλλά όχι να είναι η μεγαλύτερη μορφή βία, η φτώχεια και η ανέχεια. Μπορώ να ξεχάσω και αυτά που ήξερα. Και αυτό και δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή βία από αυτό το πράγμα. Και είστε με τη δικαιολογία συνέχεια στο στόμα. Και είστε με τη δικαιολογία συνέχεια στο στόμα. Οκ. Okay. Φτάνε για όλα οι γονεί. Όχι, δεν φταίνε για όλα οι γονεί, ρε. Γιατί κοροϊδεύει του ανθρώπου οι οποίοι είπαν ευθαρσώ ότι οι γονεί του Τσιτσιπά σε διάφορες περιστάσεις, καταγραμμένες σε κάμερες, έχουν λειτουργήσει με παρεμβατικό και ψυχικά και συναισθηματικά κακοποιητικό τρόπο προς το παιδί του. Γιατί τα γενικεύεται όλα. Μπορώ, ε, δυσκολεύομαι πάρα πολύ επειδή ζω στο δικό μου μικρό κόσμο του καναλιού μου του ψυχοεκπαιδευτικού στο YouTube των διαβασμάτων μου της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καταλάβω αυτή τη λογική που τα κάνουμε όλα σαλάτα μέσα στο μυαλό μας. Δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Και χρησιμοποιούμε ατάχτο ερημένα λογικά, παράλογα, επιχειρήματα, προκειμένου τι να κάνουμε, να προβάλλουμε το δικό μας πρόβλημα. Ότι εμένα ο πατέρας μου με έδερνε, εμένα ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός, εγώ πέρασα φτώχεια, άρα όποιο. Δεν το δέρνει ο πατέρας του, δεν είναι αλκοολικός ο πατέρας του, δεν πέρασε φτώχεια, μια χαρά την έχει. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα για αυτό το πράγμα. Οι ίδιοι γονεί έχουν δύο παιδιά, το ένα διαπρέπει το μεταξύ και το άλλο είναι να μην πω τι. Τι πήγαινα στα αυτή και του έλεγαν άλλα πράγματα. Άγγελε μου, αγάπη μου, άνθρωπε μου, συγγνώμη που σου είπα, Άγγελε μου. Μου ήρθε να σου πω μια άλλη λέξη, αλλά επειδή είμαι 49 ετών, και είναι πλήρω αναπτυγμένη προ τη μου λοβή και δεν βρίσκομαι μέσα στο τερέν και να πάρει δράση το αυτόνομο νευρικό μου σύστημα, είπα να σου πω, Άγγελε μου, παρά κάτι άλλο, άνθρωπε μου. Υπάρχουν ένα κάρο επιστημονικές μελέτες από τη δεκαετία του 70 οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι γονείς δεν φέρονται το ίδιο σε όλα τους τα παιδιά και ότι οι γονείς ακόμη και αν έχουν την πρόθεση να φέρονται το ίδιο σε όλα τους τα παιδιά δεν τα καταφέρνουν. Υπάρχει ολόκληρη επιστημονική συζήτηση για τα παιδιά που είναι χρυσά παιδιά, golden children, τα οποία οι γονείς τους τα ευνοούν για τους χύψη λόγους και τα παιδιά που είναι μαύρα πρόβατα, scapegoats, τα οποία οι γονείς τα χρησιμοποιούν για να ξεσπάνε πάνω τους. Τι είναι αυτό που μου λες, Βεβαίω! Βεβαίω! παίζει τεράστιο ρόλο του πώς συμπεριφε... Παίζει τεράστιο ρόλο πώ συμπεριφέρεται ο γονέας στο κάθε παιδί και κανένα γονέα δεν συμπεριφέρεται το ίδιο ισότιμα σε κάθε του παιδί. Όσο και αν προσπαθεί. Και στο λέω αυτό ω μητέρα τεσσάρων παιδιών. Ότι όση προσπάθεια και αν κάνει, πάντα σε κάθε παιδί θα λειτουργήσει διαφορετικά γιατί δεν είμαστε ρομπότ. Δεν πατάμε ένα κουμπί Υπάρχουν διαφορετικές δυναμικές στη σχέση κάθε γονιού με το παιδί, κάθε παιδιού με το γονιό. Προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε με πάρα πολύ πνευματικό αγώνα να μην αδικήσουμε τα παιδιά μας, όμως δεν γίνεται αυτό που λες, δεν υπάρχει. Είναι επιστημονικό άκυρο. Υπάρχει γονιός που θέλει το παιδί του μεταξύ να πάει το ένα άσχημα και το άλλο καλά. Ού! Υπάρχουν γονεί που μισούν τα παιδιά του. Υπάρχουν γονεί που σαμποτάρουν τα παιδιά του. Υπάρχουν γονεί που φθονούν τα παιδιά του. Έλα στο κανάλι μα στο YouTube. Έχουμε πάνω από 5.000 βίντεο, εκ των οποίων οι τρει τουλάχιστον χιλιάδε είναι αληθινές ιστορίε ανθρώπων, οι οποίοι περιγράφουν πώ οι γονείς του, είτε η μάνα του, είτε ο πατέρα του, είτε και ζεύγο γονέων, έχουν δουλέψει εντατικά για να του καταστρέψουν και έχουν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στο μαύρο πρόβατο και στο χρυσό παιδί. Και δεν είναι όλοι οι Να γίνεται ρε. Να γίνεται. Συγγνώμη για να δημιουργηθεί ένας χαρακτήρας. Χρειάζονται ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά. DNA, γενετική. Είναι οι συνθήκες ανατροφής. Είναι τα ερεθίσματα. Είναι η διαπαιδαγώγηση, είναι η παρέση συνομιλίκων, είναι τα ζητήματα υγεία, ένα σωρό πράγματα. Ξέρεις, δεν λες σε κάποιον άλλαξε το χαρακτήρα σου. Θα σου πω έναν έκδοτο, κύριε. Η μαμά μου ήταν φιλόλογο και δίδασκε κάποτε σε ένα σχολείο. Στο οποίο ήταν δύο αδέρφια μαθητέ, οι οποίοι λόγω του νοητικού του δυναμικού δεν μπορούσαν να τα πάνε καλά στα μαθήματα. Ήταν δηλαδή οριακώ καθυστερημένοι. Οριακό, νοητικά καθυστερημένοι, οι οποίοι πήγαιναν σε κανονικό σχολείο. Οπότε πήγε μια μέρα ο πατέρα του να ρωτήσει την καθηγήτρια πώ τα πάνε τα παιδιά του, και η μάνα μου του είπε, προσπαθώντα να μην το στενοχωρήσει, Ε, δεν διαβάζουν και πολύ τα παιδιά σα, κύριε Τάδε. Ένα λεπτό της λέει, κυρία Παπαδιά, ήταν παπά ο πατέρα μου, και θεολόγο και ηλικιάρχη, και η μάνα μου Παπαδιά φιλόλογο. Ένα λεπτό, κυρία Παπαδιά τη λέει. Πάει και βρίσκει τα παιδιά του στο διάλειμμα. Έρχεται μετά από λίγη ώρα και τη λέει: Μην ανησυχεί. Του είπα να διαβάζουν. Α, και εσύ τώρα. Να αλλάξετε χαρακτήρα. Το ίδιο με το να πει σε κάποιον: Μην αγχώνεσαι. Μην στενοχωριέσαι. <σχωρή> <σχωρή> Ο κύριο χρειάζεται ψυχοεκπαίδευση. Αλλά δεν νομίζω να είναι διαθέσιμο να κάνει. Γιατί θα δούμε τι λέει για του ψυχολόγου. Τι έπρεπε εγώ δηλαδή να πω τώρα, ο πατέρα μου έπινε. Ναι. Άρα τι έπρεπε να πω. Να πω δηλαδή ότι έπρεπε να γίνω το ίδιο δηλαδή. Έπρεπε να ζητήσει βοήθεια. Το να μεγαλώσει με έναν αλκοολικό πατέρα είναι εξαιρετικά κακοποιητικό. Και αυτό σε κάνει επικίνδυνο να κακοποιεί μετά τα παιδιά σου. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει η προσωπική μου ιστορία, αλλά και εμένα ο παππού μου ήταν αλκοολικό και πέθανε από συμπτώματα αλκοολισμού σε μεγαλύτερη ηλικία από το δικό σου πατέρα. Πέθανε στα 70. Και ο δικός μου ο δεν πήγε ποτέ του να κάνει ψυχοθεραπεία, ποτέ του δεν πήγε να πάρει βοήθεια για την κακοποίηση που δέχθηκε ως γιος αλκοολικού και κατέληξε να χτυπάει άγρια εμένα. Δεν είναι ποτέ δεν επηρεάστηκα. Βεβαίως επηρεάστηκες, εννοείται. Ζω όμως με αυτές τις πληγές. Ζεις με αυτές τις πληγές. Και πώς σε επηρεάζουν αυτές οι πληγές, να κάνεις βίντεο στο διαδίκτυο στο οποίο να είσαι υπέρμαχος της, της κακοποίησης παιδιών από τους γονείς και τα παιδιά να γίνουν δυνατοί χαρακτήρες για να αντέχουν την κακοποίηση και να μην πιάνουν αγκαλιά τους ψυχολόγους. Ξεπέρασα, συγχώρεσα, κατάλαβα ότι ήταν αδύναμος άνθρωπος. Δεν ήταν κα... Τις ξεπέρασες, δεν νομίζω να τις ξεπέρασε Αν τις ξεπερνούσες τις δυσκολίες δεν θα ταυτιζώσουν τόσο πολύ με το τσίτσιπα. Τις ξεπέρασες. Πώς, αδύναμος άνθρωπος. Νομίζει πω δεν είσαι αδύναμο άνθρωπο. Πιστεύει ότι είσαι δυνατό άνθρωπο. Το ίδιο πίστευε και ο Αριστοτέλη ο Νάση πω ήταν δυνατό άνθρωπο. Και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που ήταν μεγαθύρια στον τομέα του. Μπορεί και εσύ να είσαι μεγαθύρια στον τομέα του. Δεν σε γνωρίζω. Αλλά το να μην σε γνωρίζω εγώ δεν σημαίνει τίποτα γιατί εγώ δεν γνωρίζω κανέναν. Εγώ είμαι στον κόσμο μου. Και προχώρησα στη ζωή μου. Έπρεπε να μου πει ένα ψυχολόγο και προχώρησε στη ζωή σου. Συγχαρητήρια που προχώρησε στη ζωή σου. Εδώ είσαι τώρα και συζητά για το τσιτσιπά φυσικά, αλλά εντάξει. Δηλαδή, α πούμε, ή ένα ειδικό να με κάνει να το ξεπεράσω. Ε, Έπρεπε να μου πει ένα ψυχολόγο ή ένα ειδικό πώ ηρωνία στο ειδικό και πώ ηρωνία στο να περιγράφει του πώ μιλούν οι άνθρωποι για τα τραύματα του. Ε, το όλο θέμα το ότι αν, πλακώ, αν πλακωθώ στο πιώμα εντωμεταξύ θα έχω καλή κατάληξη. Σε καμία περίπτωση ένα ψυχολόγο ή ένα ειδικό θα σου λέγει να γίνει αλκοολικό. Έπρεπε να μου το πει κάποιο αυτό το πράγμα. Α, δηλαδή εσύ δεν έγινε αλκοολικό επειδή δεν σου το είπε κάποιο ειδικό. Όχι, μάνα μου. Η φυσική αντίδραση των παιδιών των αλκοολικών είναι να μην γίνουν αλκοολικά τα ίδια τα παιδιά των αλκοολικών, αλλά να γίνουν ιδιαίτερα αυστηρά με τα δικά του παιδιά και ιδιαίτερα βία. Κάνεις λάθος ότι τα παιδιά των αλκοολικών γίνονται αλκοολικοί. Όχι, τα παιδιά από αντίδραση γίνονται το αντίθετο από τους γονείς τους. Αυτό λέει η φύση. Και σε μένα και σε τόσο κόσμο που αυτά που έχω περάσει εγώ είναι ελάχιστα μπροστά σε άλλου. Έχουν φύγει παιδιά από εμπόλεμες ζώνες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε, σε, απασχολούν πάρα πολύ αυτά που πέρασε εσύ και γι' αυτό κάθεσαι και κάνεις και ένα βίντεο 7 λεπτό στο TikTok, που συνήθω στο TikTok ευημερού βίντεο μικρότερη διαρκεία. Αλλά τώρα τι σχέση έχει αν κάποια παιδιά φεύγουν σε εμπόλεμε ζώνε με αυτά που συζητάμε. Έτερων εκάτερων. Έχουν μεγαλώσει δηλαδή σε γειτονιέ που βλέπανε πτώματα. Και πήγαν στο εξωτερικό, μετανάστευσαν χωρί τίποτα και έγιναν διαπρεπεί άνθρωποι. Διαπρέψαν παντού. Όπω τον Ονάση, παιδιά. Ε, για του φίλου του καναλιού, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Θέλει χρόνο και κόπο, γιατί πρέπει να κάνω σοβαρή έρευνα ώστε να παρουσιάσω ψυχοβιογραφίε διασύμων ανθρώπων και να δω τη ζωή του από μια ψυχολογική σκοπιά. Το έχω στο μυαλό μου το χειμώνα. σω στα πλαίσια του podcast. Μα έχετε τρελάνει με την ευαισθησία σα. Πα... Τον τρελάναμε με την ευαισθησία μα. Τρελαίνεται να είναι η άλλη ευαίσθητη, οκ. Okay. Πάντω ψυχολόγο, αγκαλιά όλο εκεί πάρτε του ψυχολόγου, αγκαλιά όλου εκεί. Δηλαδή, τώρα ξεκάθαρα κοροϊδεύει τους ανθρώπου που πα σε ψυχολόγο, ναι? Που δεν είπα ότι δεν είναι χρήσιμη. <laughs> αλλά. <laughs> δεν είπε πω δεν είναι χρήσιμη. Του κοροϊδεύει τόση ώρα και λε πω δεν είναι χρήσιμη. <laughs> Θεϊκό. Θέλω να το πάρω λίγο πιο πίσω, το ξανακούσω. Ένα λεπτό. <laughs> <laughs> Βλέπανε πτώματα και πήγαν στο εξωτερικό, μετανάστευσαν χωρί τίποτα και έγιναν διαπρεπεί άνθρωποι. Διαπρέψαν παντού. Άλλο διαπρεπεί άνθρωπο και άλλο ο άνθρωπο ο ψυχοσυναισθηματικά υγιή και αυτό που είναι καλά στο μυαλό. Ναι. Μα έχετε τρελάνει με την ευαισθησία σα. Πάντω ψυχολόγου αγκαλιά όλου εκεί. Που δεν είπα ότι δεν είναι χρήσιμη. <ΣΣΣΣΣ> Α, αλλά... Μόνο ότι έχουν καταστρέψει τον κόσμο και τον έκαναν αδύναμο, είπε. Είπε ότι είναι επικίνδυνη, δεν είπε ότι δεν είναι χρήσιμη. Σε ένα σημείο, νησάφι. 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 Κανεί που λέω και εγώ στα Κυπριακά. Κανεί με του ψυχολόγου, νησάφι. Κανεί. Έψαχνα να βρω αυτή τη λέξη το κανεί, τι σημαίνει. Νησάφι σημαίνει. Ευχαριστώ, κύριε. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να καταλάβετε κάποια πράγματα ότι... Από ένα σημείο και μετά πρέπει να καταλάβετε κάποια πράγματα. Άρα στο ψυχολόγο γιατί πάνε, αφού είπε ότι δεν είναι χρήσιμη. Γιατί πάνε στο ψυχολόγο. Μήπω πρέπει να ακούν τον κύριο οι άνθρωποι αν δεν να πηγαίνουν στο ψυχολόγο, νομίζω αυτό ίσω εννοεί. Μεγαλώνουμε. Δεν είμαστε μόνο αυτό το οποίο παίρνουμε από του γονεί. Από ένα σημείο και μετά μεγαλώνουμε. Όχι όλοι. Βιολογικά μεγαλώνουμε όλοι. Ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά, μόνο όσοι κάνουμε σκληρή πνευματική δουλειά και καθημερινή πνευματική προπόνηση μεγαλώνουμε. Οι άλλοι μένουν σε παιδικέ φάσει σκέψη. Εσύ τι κάνει για τον εαυτό σου, μεγάλε. Εσύ τι κάνεις για τον εαυτό σου, Ρε μεγάλε, γιατί φαίνεσαι μεγάλο. Και από ό,τι μου έγραψε και ο έχει huge following. Δεν, πραγματικά δεν μπήκα να δω πόσου ακολούθου έχει. Ε, μπήκα μόνο για να κατεβάσω το βίντεο, γιατί πραγματικά δεν θέλω να είναι προσωπικό προ τον άνθρωπο. Δίνω απάντηση σε αυτά που λέει. Ακριβώ επειδή κοροϊδεύει την ψυχολογία, κοροϊδεύει την ψυχοθεραπεία και κοροϊδεύει το τράφημα. 25, 30, 35, 40 χρόνια, τι κάνει. Καθορίζεται, καθορίζεται όλη τη ζωή σου δηλαδή από κάποια πράγματα τα οποία πέρασε πριν. Σοβαρά μιλά. Ναι, σοβαρά μιλά. Εσύ τώρα είσαι 50. Και καθορίζεται η στάση σου από το γεγονό ότι ο πατέρα σου ήταν αλκολικό και του τσιπά δεν ήταν αλκολικό, και από το γεγονό ότι εσύ ήθελε να βρει και δεν μπορούσε, ενώ τσιτσίπα μπορεί. Εγώ, Εγώ σε αυτή πιστεύω, τη ζωή θα βρίσκομαι με του ανθρώπου που είδαν του δαίμονε του, του αντιμετώπισαν, μάτωσαν μαζί του και τα ξεπέρασαν όλα. Είδαν του δαίμονε του. Κοί είναι η δικοί σου δαίμονε, ξέρει, Κοί είναι η δικοί του δαίμονε. Ποιους δικού του δαίμονες, τη φτώχεια, τον αλκοολικό πατέρα, μάτωσα με τους δαίμονες. Με αυτούς που αναγκάστηκαν να γίνουν δυνατοί, γιατί και εγώ δεν ήμουν δυνατός. Αναγκάστηκαν να γίνουν δυνατοί. Το να μεγαλώσει κάποιο άνθρωπος απότομα, το να υιοθετήσει ένα δυνατό προσωπείο, χωρίς να ενδυναμωθεί ουσιαστικά από μέσα του, δεν τον κάνει δυνατό. Τον κάνει επικίνδυνο. Αναγκάστηκα να γίνω δυνατό. Ένα, αναγκαστή να γίνει και εσύ. Καταλάβατε, αναγκαστικά να γίνετε δυνατοί. Να καλύψετε ό,τι πόνο έχετε μέσα σα, ό,τι αδυναμία νιώθετε και να βάλετε ένα προσωπείο δυνατού. Για να κυκλοφορούμε όλοι στην κοινωνία, να φαινόμαστε μάγκε και δυνατοί, αλλά από μέσα μα να κεγόμαστε. Και να είμαστε επικίνδυνοι να κακοποιούμε άλλου. Δεν σε κάνω δυνατότητα Ζάναξ ούτε οι, 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 καναπέδες του ψυχολόγου όλη μέρα. Κλάψα. Δεν σε κάνω. Πρώτα απ' όλα τα Ζάναξ τα πίνουν άνθρωποι που έχουν άγχο και κρίση πανικού και τα πίνουν για αυτό το σκοπό. Δεν τα πίνουν για να γίνουν δυνατοί τα Ζάναξ, τα πίνουν για να ηρεμούν. Για να ξεπεράσουν τι κρίσει πανικού. Δεν κάνουν δυνατό κάποιον οι καναπέδε του ψυχολόγου. Ένα λεπτό. Τσα. Το πάρω λίγο πίσω. Ε, οι, 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 οι καναπέδες του ψυχολόγου όλη μέρα. Κλάψα. Κλάψα. Ναι, όντω υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στο ψυχολόγο για κλάψα και ένα καλό ψυχολόγο του διώχνει. Εγώ, κύριε, διώχνω και πολλού ανθρώπου από το κανάλι μου που γράφουν κλάψε. Μα σε απόκρυψη. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι το ίδιο. Αυτά είχα να πω και συγχωρέστε με για το ύφο. Αυτό. Όχι, δεν σε συγχωρώ εγώ. Μ' αρέσει αυτό το ύφο. Μ' αρέσει κάποιο να είναι θυμωμένο γιατί έτσι βγαίνει πιο αυθεντικό. Δεν είναι κακό. Γιατί να σε συγχωρέσουν, μου θυμώνει. Βγαίνουν από μέσα σου τα νιώτε και τα λε. Γιατί να σε συγχωρέσουν. Αλλά κουράστηκα να βλέπω σχόλια από δικαιολογίε. Δικαιολογίε για το ένα. Αυτά η κοινωνία. Αυτά είναι οι γονεί. Αυτά είναι το ένα. Εσύ δεν βλέπει πουθενά. Εσύ δεν μπορεί να κάνει τίποτα για σένα. Εγώ που κάθε ώρα μία το πρωί και σε παρακολουθώ, φταίω. Αυτό είναι αλήθεια να λέγεται. Να σημειωθεί. Συγχωρεί <laughs> που κάνω, κάνω και λίγο χιούμορ γιατί δεν πα κουραστώ Κάνω humor. Μην το πάρετε προσωπικά, κύριε. Δεν αλλάζει τίποτα <συντήριξη> στη <είποτε>, ζωή σου προ το <συντήριξη> καλύτερο. Να το κάνει εσύ όμω αυτό. Το κάνει εσύ. Δεν μα είπε πώ, μα λέει το κάνει εσύ. Αλλά να μην πα στο το καναπέ του ψυχολογού γιατί είναι αδυναμία. Βασικό ρόλο του ψυχολόγου είναι η ψυχοεκπαίδευση και η ψυχοθεραπεία. Μέσα από την ψυχοεκπαίδευση ενδυναμώνονται οι άνθρωποι και μέσα από την ψυχοθεραπεία το ίδιο. Αν θε να μάθει την ψυχοεκπαίδευση, μπορεί να μπει στο κανάλι μου στο YouTube, που είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση. Στη ζωή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν το κακό και το κάνουν δικαιολογία και σημαία και κρύβονται πίσω από αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν οι άνθρωποι που έρχεται το κακό ή κάνουν οι ίδιοι ένα κακό και γίνονται καλύτεροι μέσα από αυτό. Γιατί αν... Δεν γίνεται αγάπη μου να κάνει ο ίδιο ένα κακό και να γίνει καλύτερο μέσα από αυτό. Τι είναι αυτό το σκεπτικό, πόσα κακά έκανε και θέλει να εξαγιαστεί. Όταν κάνεις ένα κακό δεν γίνεσαι καλύτερο μέσα από αυτό. Όταν κάνεις ένα κακό γίνεσαι χειρότερος άνθρωπος μέσα από το κακό. Και πρέπει να κάνεις βαθιά θεραπεία. Βαθιά πνευματική δουλειά για να κατέβεις από το βόθρο στον οποίο πα όταν κάνεις κακά πράγματα. Εγώ δεν ζητώ συγγνώμη για το ύφο μου. Παγκάζονται να αναπτύξουν άμυνες και μηχανισμούς εξέλιξης. Λοιπόν, οι άμυνες που περιγράφεις είναι οι λεγόμενοι συμβιβαστική μηχανισμοί άμυνας οι οποίοι είναι οι κύριες αιτίες για τις περισσότερες ψυχοπαθολογίες που ταλαιπωρούν το ανθρώπινο γένος. Συμβιβαστική μηχανισμοί άμυνας δεν είναι λύση του προβλήματος, είναι πασάλιμα και προσωρινή κάλυψη του προβλήματος. Δεν έχω ώρα τώρα σου εξηγήσω ότι είναι η συμβιβαστική μηχανισμή άμυνα. Μπορεί κάποιο να πέσει στο κανάλι μου στο YouTube, να κάνει search το συμβιβαστική μηχανισμή άμυνα, το όνομά μου δίπλα θέκα και να το βγάλει. Αυτά π. από μένα και συγγνώμη ε, 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 ξανά. Δεν πειράζει, μ' αρέσουν εμένα οι άνθρωποι που τα λένε έτσι κουράτα. Δεν πειράζει. Έλα. Σε συγχωρώ. Εγώ που σε ακούω τώρα. Και κάτι τελευταίο. Α, πε το. Θα ήθελα πολύ Ά, να είχα τον Γιαννάρα εδώ πέρα που έπινε για να δει και τα τρία τα παιδιά μου. Α, ο Γιαννάρα ήταν ο πατέρα. Οκ, να δει και τα τρία τα παιδιά σου, ναι. μεταξύ τώρα και την εξέλιξή μου και ατσακωνόμασταν, Οκ. Άρα έχεις ακόμα μέσα σου τη βαθιά επιθυμία ενός μικρού παιδιού που κακοποιήθηκε από ένα αρκολικό πατέρα στα 50 σου να του πεις «Κοίτα πατέρα, πέτυχα». Αν αυτό δεν είναι ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα, τότε τι είναι. Τότε τι είναι. Πολύ αμφιβάλλω αν ζούσε ακόμα ο Γιαννάρας να μπορούσες εσύ να έκανες όσα έχεις κάνει. Όχι, και, να, ότι θα τον έχω απέναντι ε, ζωντανό για να του λέω άντε μπιπ και στ... Η απαραίτητη επίκληση στο συνέστημα η οποία κλείνει κάθε ρητορική μίσους. Να είχα το Γενάρα, λυπηθείτε με, είμαι ορφανό. Η μάνα μου τα ίδια που του έχω χάσει και του δύο, γιατί κάποιοι θα του θέλαμε να υπήρχαν εδώ. Μάλιστα. Έχει χάσει και του δύο του γονεί και θα του ήθελε εδώ Τώρα δεν ξέρουμε η μάνα του αν ήταν κακοποιητική ή όχι. Ο πατέρα του σίγουρα ήταν. Με βάση τι δικέ του παραδοχέ. Οκ, okay, είναι ορφανός. Άρα όσοι έχουν γονεί πρέπει να γλύφουν του γονεί του όπω και συμπεριφέρονται γιατί αυτό είναι ορφανός. Αυτή τη στιγμή Τα αυτονόητα λένε. Τα αυτονόητα για εσά κύριε. Έχει περάσει πολύ καιρό που τα αυτονόητα είναι τα ορθά. Υπάρχει επιστήμη πλέον. Υπάρχει επιστήμη και η επιστήμη τη ανθρώπινη συμπεριφορά και η επιστήμη τη ψυχολογία έχει 150 χρόνια. Και δεν, δεν διαβαίνει ο κόσμο με το τύπιο γείτονα, τύπιο ένα, τύπιο άλλο, ή τι λέει η παράδοση, ή τι λεει παραδοση η τι λεει η pop κουλτούρα. Διαβαίνει με την επιστήμη. Οι επιστήμονε φυσικά. Ναι. Αλλά σε μια κολοεποχή που τα αυτονόητα σε κάνουν να φαίνεσαι περίεργο. Ε, θα συνεχίσω να είμαι περίεργο. Θα συνεχίσετε, κύριε. Sorry, ξανά. Λοιπόν, εγώ θα ζητήσω στο φίλο όμω. Να σταματήσει να ζητάει συγγνώμη. Γιατί το να ζητά συνέχεια συγγνώμη είναι ένδειξη χαμηλή αυτοεκτίμηση και people pleasing. Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω διάγνωση στον άνθρωπο. Αυτά ήταν τα δύο βίντεο. Λοιπόν, έτσι από περιέργεια, wow, ο άνθρωπο είναι κορυφή. Wow! Είναι ο Σίφιου George, ο οποίος έχει 549.095 ακόλουθους στο TikTok, 12,9 εκατομμύρια μου αρέσει και ο ίδιος ακολουθεί μόνο 711 ανθρώπους. Και βλέπω εδώ τα βίντεο τα καρφίτσωμένα, το πρώτο βίντεο είναι 4,4 εκατομμύρια views, το δεύτερο 2,2 εκατομμύρια views, α πάλι κάνει ο κύριος, οκ... Okay. Το τρίτο βίντεο, ένα λεπτό, 3,1 εκατομμύρια views, αυτό το δεύτερο που είδαμε που ήταν πριν από 16 ώρες από την ώρα που το έκανα, πόσα views έχει, γιατί δεν μου λέει ρε παιδιά πόσα views έχει, έχει, το... αυτό με το κόκκινο το μπλουζάκι έχει 23.000 και το άλλο. Α, α, έχει καρφιτσώσει αυτά που τα έχει πολύ καιρό και έχουν πολλά εκατομμύρια views. Αλλά όμω πάλι, εντάξει, ρε. Εντάξει, ο άνθρωπο είναι δυνατό. Είναι δυνατό στο TikTok. Είναι TikTok famous. Έχει 549.095 ακολούθου. Είσαι πολύ κοντά στο να φτάσει στο μισό εκατομμύριο ακολούθου. Βλέπω ότι έχει και τον badge. Δεν ξέρω τον badge αν το αγοράζει στο TikTok και αν το παίρνει γιατί έχει 100.000 ακολούθου. σω γι' αυτό. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, και τα βίντεο του έχουν από 16.000, 41.000, 130.000, 400.000. Έχει, έχει, έχει. Έχει, ρε παιδιά, έχει. Έχει βίντεο. Οκ, okay, εντάξει. Εγώ θέλω να πω στα νέα παιδιά που παρακολουθούν αυτό το βίντεο που έφτιαξα εγώ, και θέλω να πω και στον προπονητή του τέννη, ο οποίος μου το έχει στείλει, ότι εξοργίστηκα και εγώ με την τοποθέτηση του κυρίου. Δεν έδειξα τον εξοργισμό μου όμως γιατί δεν είμαι στο τερέν και δεν βρίσκομαι κάτω από πίεση το βίντεο το κάνω και μπορώ να το σταματήσω να το μοντάρω κλπ. Όλα καλά. Όλα καλά κύριε προπονητά. Μιλάω για τον προπονητή που μου έχει στείλει το μήνυμα. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει ζούμε στην εποχή της απόλυτης λαοκρατίας. Μέσω των κοινωνικών δικτύων μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει το μέσο όρο σκέψης, το μέσο όρο νόησης, το μέσο όρο κατανόησης να είναι εξαιρετικά δημοφιλής και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εντάξει. Όμω, δικαιούμαστε όσοι άνθρωποι είμαστε επιστήμονε σε έναν τομέα, όσοι άνθρωποι έχουμε κλινική πείρα και ουσιαστική γνώση, να κάνουμε βίντεο στο οποίο να μην λέμε τα αυτονόητα, να λέμε τα επιστημονικώ ορθά και να λέμε τα χρήσιμα και τα ουσιαστικά βοηθητικά. Όχι μας τα μας αυτονόητα. Μα τα έλεγε η αγιά μα τα αυτονόητα, μα τα έλεγε η μάνα μα, ο πατέρα μα. Εντάξει, αν και οι δικοί μου γονεί δεν έλεγαν αυτονόητα, γιατί ασχολούνταν με τι επιστήμε του και τι θρησκείε του. Τέλο πάντων, τα λέει η Μαρίτσα και η Κωστίτσα τη γειτονιά τα αυτονόητα. Και ο Κωστή και ο Γιάννη δεν έχουμε ανάγκη να τα ακούσουμε εμεί τουλάχιστον αυτά τα αυτονόητα. Θέλουμε να ακούμε επιστήμονε να μιλάνε. Αυτά. Ξαναλέω, δεν γνωρίζω ποιο είναι ο χαρακτήρα εν γέννη του τσιτσίπα. Το βίντεο το προηγούμενο που έφτιαξε ήταν για εκείνο το περιστατικό αντιδραστική βιότητα, στην οποία αντιδραστική βιότητα, reactive abuse, είναι, νομίζω, το 19ο επεισόδιο από το podcast μου. Παίρνει δράση το αυτόνομο νευρικό σύστημα και δεν προλαβαίνει να περάσει από του πρόστιου με τοπίου λοβού, ούτω ώστε να σκεφτεί τι θα πει ο κόσμο. Και επίση, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι τι θα πει ο κόσμο ή τι γίνεται στη ψυχή μα μέσα. Δεν ξέρω, ο καθένα έχει τα δικά του αυτονόητα. Σα χαιρετώ.